Ας ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το νέο και ολιστικά αναβαθμισμένο Duster. Η τρίτη γενιά του σκληροτράχυλου SUV κόβει τελείως το δεσμό του παρελθόν, αφού δεν πρόκειται για μια αναβαθμισμένη, βελτιωμένη εκδοχή της προηγούμενης. Ουσιαστικά στην Dacia αλλάξαν τα πάντα και το νέο Duster αποτελεί δείγμα γραφής του νέου αέρα που πνέει στις τάξεις της ρουμάνικης εταιρείας. Δεν είναι μυστικό ότι το Duster έβαλε την Dacia στο χάρτη της αυτοκίνησης. Πάντα βέβαια με τη βοήθεια των Γάλλων της Renault. Ο αυθεντικός SUV χαρακτήρας του, αλλά ακόμα περισσότερο η εξαιρετική σχέση τιμής-αξίας, είναι τα δύο στοιχεία που το καθιέρωσαν στην κατηγορία των SUV. Για την τρίτη γενιά, η τεχνική της Dacia κάθισαν κάτω, πήραν μια λευκή κόλλα χαρτί και ουσιαστικά σχεδίασαν από την αρχή ένα τελείως καινούριο, αλλά το σημαντικότερο, μοντέρνο αυτοκίνητο. Εμείς τώρα δοκιμάζουμε ίσως την πιο ενδιαφέρουσα έκδοση για την ελληνική αγορά, αυτή του διπλού καυσίμου, η οποία και υπόσχεται αυτονομία που ξεπερνάει τα 1300 χιλιόμετρα. Και για να μην χάνεις τις καλύτερες βιντεοδοκιμές στο YouTube, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας. Σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, με το συνολικό του μήκος να αγγίζει τα 4,34 μέτρα. Είναι compact, είναι συμπαγές, χωρίς δόσεις υπερβολής. Οι καθαρές γραμμές, η τετράγωνη λογική συνδυάζονται αρμονικά με τις έντονες ακμές. Ενώ στοιχεία όπως τα πλαϊνά προστατευτικά, οι ράγες οροφής, η τονισμένη θόλη και η μεγάλη τροχή είναι στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης για τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Θα λέγαμε ότι το Duster καταφέρνει να είναι εγωιτευτικό χωρίς να υπάρχουν σχεδιαστικά αξιζητημένες λύσεις. Μεγάλη όμως είναι η αναβάθμιση και στην καμπίνα των επιβατών. Πλέον το εσωτερικό είναι μοντέρνο και σύγχρονο, ενώ δεν λείπει φυσικά το απαραίτητο digital στοιχείο, αρχής γενομένης από το ψηφιακό πίνακα οργάνων, ο οποίος έχει διάσταση 7 ιντσών. Η κεντρική οθόνη αφής είναι σε διάσταση 10,1 ιντσών και φιλοξενεί το σύστημα απολυμμέσεων, ενώ έχει και μια ελαφριά κλίση κατά 10 μοίρες προς τη μεριά του οδηγού. Στην πράξη είναι λειτουργική, έχει γρήγορη απόκριση, ενώ φιλοξενεί και όλα τα απαραίτητα σήμερα συστήματα συντηρητικότητας. Για την κατασκευή του εσωτερικού έχει γίνει ως επιτοπλίστων χρήση σκληρών πλαστικών. Όμως τόσο η συναμμογή και το φινίρισμά τους μαρτυρά και εγγυάται την αντοχή τους στον χρόνο. Όσον αφορά τους χώρους, το Duster εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο άνετο, με 4 ενήλικες να μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα στην καμπίνα των επιβατών. Πιο εντυπωσιακός όμως είναι ο χώρος αποσκευών, αφού παρά την ύπαρξη των δύο δοχείων καυσίμου, η χωρητικότητα είναι 513 λίτρα. Βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε ρεζέρβα, αλλά κοίτα επισκευής. Δεν πάω να τα έχεις κιόλα. Η έκδοση διπλού καυσίμου τοποθετείται στη βάση της γκάμας και ουσιαστικά εφοδιάζεται με το γνωστό τρικύλινο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο των 1000 κυβικών εκατοστών, το οποίο με το υγραέριο αποδίδει 100 ύπους και με τη βενζίνη 91. Τώρα βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα. Γενικότερα, αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι ξεχωρίζει για την πολιτισμένη λειτουργία του. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η ελαστικότητα. Έχει καλή απόκριση χαμηλές τροφές και το ιδανικό εύρος είναι από τις 2 έως τις 4.000. Σε αυτό βοηθάει και το κυβότιο των 6 σχέσεων με την σωστή και σφιχτή κλιμάκωση. Σίγουρα δεν θα σε εντυπωσιάσει με τη δύναμη και τις επιδόσεις του, αλλά ταξιδεύεις άνετα με τριψήφια νούμερα στο κοντέρ, ενώ η επιπλέον δύναμη θα σου λείψει μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και συγκεκριμένα όταν είναι αρκετά φορτωμένο, με επιπλέον βάρος. Βλέπετε, η συγκεκριμένη εκδοχή του Duster στόχος δεν είναι να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις, αλλά την μέγιστη χιλιομετρική ελευθερία. Και η πραγματικότητα είναι πως με τα δύο δοχεία καυσίμου των 50 λίτρων το καθένα, καταφέρνει και γίνεται ο χειρότερος εκτός των μεζινάδικων. Με σχετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης μπορεί και προσφέρει εύκολα αυτονομία που ξεπερνάει τα 1100 χιλιόμετρα. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το κόστος του υγραερίου, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε να κάνουμε έναν ακαταμάχητο συνδυασμό οικονομίας. Η αναβάθμιση του Duster όμως δεν είναι μόνο φαινομενική, αλλά και ουσιαστική. Η χρήση της πλατφόρμας CMFB της Renault έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιωθούν εξαιρετικά σχέση με το παρελθόν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά στον δρόμο. Ακόμα και η συγκεκριμένη έκδοση που κάνει χρήση ημιάκαμπτου του άξονα πίσω προσφέρει πολύ καλό επίπεδο άνεσης. Απορροφάμε άνεση τις ανομαλίες του οδοστρώματος, ενώ μόνο στις εγκάρσεις ανομαλίες θα γίνουν πιο αισθητές κάποιες σκληρές αντιδράσεις του πίσω άξονα περισσότερο, οι οποίες όμως δεν ενοχλούν σε καμία περίπτωση. Γενικά η ποιότητα κύλησης είναι καλή και μόνο μετά τα 120-130 θα γίνουν αντιληπτοί στην καμπίνα των επιβατών κάποια αεροδυναμική θόρυβη.
φυσικά αντίστοιχα αναβαθμισμένη είναι και η οδική του συμπεριφορά. Το πρώτο που διαπιστώνει είναι ότι οι κλίσει του αμαξώματο είναι περιορισμένε παρά τη σχετικά μαλακή ρύθμιση τη ανάρτηση. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, δεν είναι σε καμία περίπτωση αδιάφορο και σίγουρα πιο ευχάριστο, ενώ σου εμπνέει και ένα υψηλό αίσθημα ασφάλεια. Το σύστημα διεύθυνση εξακολουθεί να υπολείπεται σε αίσθηση και σε πληροφόρηση, αλλά είναι σαφώς βελτιωμένο. Σε κάθε περίπτωση, με το νέο Duster δεν σκέφτεσαι μόνο τον προορισμό, αλλά και τη διαδικασία μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Όσον αφορά τις εκτός δρόμου δυνατότητές του, ακόμα και η δική είναι την εκδοχή διπλού καυσίμου μπορεί να περάσει από σημεία που ο ανταγωνισμός μάλλον θα άλλαζε δρόμο. Η απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 21 εκατοστά του επιτρέπουν να περνάει από κακό χωματόδρομο, την ώρα που πολύ καλές είναι και οι γωνίες προσέγγισης και αποφυγής. Στοιχεία που εξακολουθούν να διατηρούν αυτόν τον πραγματικό crossover και αθλητικό χαρακτήρα του. Δεν τίθεται κανένα θέμα συζήτησης. Το νέο Dacia Duster δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Πλέον είναι ένα σύγχρονο και πολιτισμένο μοντέλο, αλλά και με χαρακτήρα. Στοιχείο το οποίο λείπει από πολλές σύγχρονες κατασκευές σήμερα. Σου φτιάχνει τη διάθεση όταν το κοιτάς, είναι αναβαθμισμένο οδηγικά, ενώ δεν χρειάζεται να κάνεις τον παραμικρό συμβασμό σε επίπεδο τεχνολογιών. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι πιο ακριβό. Όμως, αν δούμε το κόστος του ανταγωνισμού, θα διαπιστώσουμε ότι ακόμα και σήμερα το Duster εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό δείκτη τιμής αξίας.